Ήρθαμε στο Κουκάκι σήμερα για να δοκιμάσουμε αυθεντικό ταϊλανδέζικο φαγητό από το Tuk Tuk. Ελάτε μαζί. Είμαστε μέσα στο Tuk Tuk, βεβαίως, και είμαστε εδώ με τη σεφ του μαγαζιού, τη μαγείρισα, την Μπεν. Πρώτα, Μπεν, θέλω να μου πεις αν είσαι καλά. Αυτό είναι γιατί θα μαγειρέψει λίγο για να δω αν θα φτιάξει ωραία πράγματα. Καλά, πολύ καλά. Αυτό έχει σημασία για μας, Μπεν. Λοιπόν, πού είναι το μαγαζί, πού βρισκόμαστε? Κουκάκι Βίκου 40. Κουκάκι Βίκου 40. Τι μπορεί κανείς να βρει εδώ? Είναι ταϊλανδέζικο το μαγαζί. Είναι, έχει πατά, έχει σούπα, έχει νούντεν, σαλάτα, ντάμπλινγκ, σπρινγκ ρολ, ολικτικά. Διαφορά, πολλά φαγητό. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με σαλάτα. Σαλάτα, ωραιότατη, η οποία μέσα έχει και παπάγια. Εγώ, επειδή δεν το έχω πολύ με τα τσόπστικ, θα φάω με μαχαιροπύρουνο. Έχει και λάχανο και ντοματούλα. Και φιστίκι και έχει και λάιμ μέσα. Ταιριάζει και το φιστικάκι. Είναι αρκετά δροσιστική. Ούτε να σε βαρύνει, ούτε έντονη γεύση. Ό,τι πρέπει. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να πάρει κάποια παραδοσιακά ταϊλανδέζικα πιάτα, τα οποία τα φτιάχνεις εσύ και ξέρεις, δηλαδή, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, πώς είναι εδώ στην Ελλάδα ο μουσακάς? Αυτό είναι πατάι. Πατάι. Συγγνώμη, θα το πάρω το πόδι μου. Κακό αστείο. Αυτό εδώ το πιάτο λέγεται πατ. Έχει μέσα τα τέσσερα στοιχεία της κουζίνας, δηλαδή lime, ξινό, αλμυρό, πικάντικο που μπορείς να το κάνεις όσο θες εσύ και γλυκό. Είναι ουσιαστικά noodles με γαρίδα και θα κάνω την Παρασκευή μου. Εγώ, επειδή δεν το θέλω πολύ να καίει, θα βάλω αλμυρό, θα βάλω και ζαχαρούλα και θα ρίξω και lime, επειδή γενικώς το γουστάρω το lime. Τα noodles, τα ταϊλανδέζικα, είναι διαφορετικά από τα άλλα noodles. Είναι noodles ρυζιού. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Πω. Απορρεκτικά εδώ, τι έχουμε? Έχει σπίγλο. Το σπίγλο έχει λακανικά. Ντάμπλινγκ είναι με χοιρινό και έχει κακαρίδες. Α, περίμενε, κάνεις ντάμπλινγκ και με χοιρινό και με γαρίδα? Ντάμπλινγκ, στα οποία λατρεύω, είναι ντάμπλινγκ με χοιρινό. Αυτά συνήθως πρέπει να τρώγονται με μία μπουκιά. Και για όποιον δεν βιάζεται να τα φάει έτσι, υπάρχει και ειδική σος, την οποία έχω εδώ, και βουτάς μέσα την ταμπλινάρα σου και παίζεις μπάλα. Ωραία. Τι άλλο? Wonton. Μόνο κύμα. Δεν έχει, κάτσε, γιατί εμένα μου είπε ένας φίλος μου που έρχεται εδώ ότι έχετε και αυτές τις γαρίδες με πάνκο. Θέλω και τέτοιο, Πεν. Μπαναρισμένες γαρίδες με πάνκο. Έχει εδώ πέρα και τσίλι σος, αν έχω καταλάβει σωστά. Έχει και λάιμ, για όποιον θέλει να βάλει λάιμ. Εγγυημένο, πολύ νόστιμο. Μ' αρέσει ο συνδυασμός γαρίδας παναρισμένης με την τσίλι σος. Και είναι και μια τσίλι σος η οποία δεν καίει τόσο πολύ, οπότε σου αφήνει πολύ ωραία γεύση στον ουρανίσκο. Αν κάποιος τα φάει όλα αυτά, ρε παιδί μου, και θέλει να φάει ένα γλυκάκι, τι κάνει? Το γλυκό δεν είναι εδώ, πολύ θα πάει τρίπτερο απέναντι. Οκ, μας κράζει, Πεν, βεβαίως. Ας περάσουμε τώρα στη σούπα. Η σούπα αυτή που ρώτησα λέγεται Tom Yum. Είναι μέσα στα 5 καλύτερα φαγητά του κόσμου και είναι το πιο διαδεδομένο πιάτο στην Ταϊλάνδη, ρε παιδί μου. Είναι αυτή τη σούπα, σαν να λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, τρώμε κοντοσούβλι. Είναι το κοντοσούβλι της Ταϊλάνδης. Έχω ζητήσει να μην είναι πολύ καυτερή, είναι με γαρίδα μέσα. Βλέπω και ντοματίνι και μανιτάρι. Είναι λίγο καυτερή για τα γούστα μου, αλλά είναι πολύ νόστιμη. Δεν το καταλαβαίνεις την πρώτη μπουκιά. Με το που την τρως, σου σκάει η γαρίδα και μετά, μόλις φτάνει εδώ, σε αυτό το σημείο, εκεί αρχίζει και νιώθεις το καυτερό. Διαλέγει ο καθένας το πόσο καυτερό θέλει να το φάει. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές πιάτο του μενού, που είναι top, ρε παιδί μου, το top seller? Ο πατκαπάου. Τι έχει αυτό μέσα? Έχει κιμά, έχει γιόσμο, τσίλι, λίγο πιπηλιά και λίγο σοτ, όισερ, φις σοτ, αυγό, καβέλα, αυγό πάνω. Άρα, μισό λεπτό, έχει το ρύζι και βάζει το αυγό από πάνω. Δεν είναι πολύ πικάντικο. Εσύ, άμα θες, το φτιάχνεις. Θα μου το φτιάξεις αυτό? Αλήθεια? Ωρε Μπεν. Και έχουμε αφήσει το τελευταίο πιάτο, το πιάτο κορυφή όπως μου έχουν πει εδώ, το Pad Krapao. Τι είναι το Pad Krapao? Είναι το κλασικό που γυρίζαμε εμείς σπίτι όταν ήμασταν μικροί και λέγαμε στη μαμά: «Μαμά, τι θα φάμε σήμερα?» Και σου λέει: «Αγόρι μου, δεν πρόλαβα να μαγειρέψω σήμερα, θα σου κάνω πατάτες με αυγά». Ακριβώς, είναι οι πατάτες με αυγά της Ταϊλάνδης. Δηλαδή εδώ μέσα σου δίνει ρύζι, αυγό και κρέας. Είναι το one plate που λένε, ρε παιδί μου. Πάω να δούμε και γεύση. Σπάω και αυγό, γιατί γουστάρω να το σπάω το αυγό μέσα. Και παίρνεις και το ριζάκι σου, κάνεις την ανακάτα σου. Ωραίο, ρε φίλε. Δεν έχω ξαναφάει ποτέ ταϊλανδέζικο και έχω πάθει κεφαλικό. Ο κιμάς είναι αρωματικός, τον καταλαβαίνεις και στον ουρανίσκο, δεν είναι ο κλασικός κιμάς. Φαντάζομαι ότι και λόγω των λαχανικών δίνει παραπάνω γεύση. Πραγματικά, ό,τι είναι ένα πιάτο πρέπει να δοκιμάσετε. Pad Krapao.
Και τώρα κάτι τελευταίο. Γιατί μας βλέπει κόσμος, ο οποίος θέλει αυτή τη στιγμή να παραγγείλει. Ποιες περιοχές και ποιες ώρες εξυπηρετεί το delivery. Εδώ, τουκ-τουκ, ανοιχτά 4 η ώρα μέχρι 11. 4 με 11. Κλείνουμε με νερό, δεν είναι της Ταϊλάνδης, είναι εδώ του μαγαζιού. Αλλά επειδή δίψασα, θα πιω. Στην Ταϊλάνδη φαντάζομαι έχουν το ίδιο. Και ποιες περιοχές. Κάνει με delivery. Όλα το κέντρο, Δάφνη, Καλυθέα και Νέο Κόσμο. Άρα κάνετε delivery σε όλο το κέντρο και Δάφνη και Καλυθέα και Νέο Κόσμο. Είσαι καταπληκτική. Αν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε από το Tuk-Tuk, μπείτε στο eFood, τσεκάρετε το μενού, κάντε την παραγγελία σας. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο review. Αντιός!